θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με την κυρία Νατάσα Βρετάκη, η οποία είναι υπεύθυνη σε μια καφετέρια, στην καφετέρια Μπρίκη, αν δεν κάνω λάθος, στο Λονδίνο. Κυρία Βρετάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας από το Ηλιούλη στο Λονδίνο. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας. Επιχειρούν οι Βρετανοί από σήμερα κατά κάποιο τρόπο να επιστρέψουν στην καθημερινότητα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι από το πρωί pub παραμένουν έτσι κατά κάποιο τρόπο γεμάτες από κόσμο, από Βρετανούς, οι οποίοι ήθελαν να επιστρέψουν σε αυτούς τους ρυθμούς και σε αυτή την καθημερινότητα πάρα πολύ. Το επιβεβαιώνετε? Απολύτως. Νομίζω ότι παντού σε όλο τον κόσμο θέλουν όλοι να γυρίσουν πίσω στην κανονικότητα των πραγμάτων. Μας έχει λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβαίνει αυτό εδώ πέρα. Και πραγματικά βήμα-βήμα προσπαθούμε, αρχικά με εξωτερικούς χώρους και μετέπειτα, αν τα αποτελέσματα είναι εντάξει, να προχωρήσουμε στο κανονικό άνοιγμα των καταστημάτων. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από το κέντρο του Λονδίνου σήμερα με πολίτες οι οποίοι βέβαια φορούν μάσκα, περιμένουν έξω από πολυκαταστήματα προκειμένου βέβαια να εισέλθουν και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Και εκεί θέλω να πάω. Κατά κάποιο τρόπο επιχειρείται μια επιστροφή στην κανονικότητα. Τηρούν τα μέτρα ωστόσο οι Βρετανοί? Κοιτάξτε, επειδή σήμερα είναι η πρώτη μέρα που γίνεται και δεν έχω καταφέρει να κυκλοφορήσω έξω, δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό. Πάντως, οι Βρετανοί πολίτες θεωρώ ότι είναι λίγο πιο συνεπείς με αυτό το θέμα. Βέβαια, ψυχολογικά δεν είναι και τόσο επηρεασμένοι όπως είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, στον δρόμο μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς τη μάσκα, άρα δεν νιώθεις ότι επηρεάζεις από αυτό. Φυσικά, σε εσωτερικούς χώρους είναι απαραίτητη για την προσωπική ασφάλεια του καθενός, αλλά δεν είναι τόσο εκβιαστική όσο είναι στην Ελλάδα που πραγματικά πρέπει να τη φοράς. Ακόμα και στον καθαρό αέρα που αναπνέεις έξω. Η επιχείρησή σας άνοιξε σήμερα, σωστά? Είχαμε παραμείνει ανοιχτή, απλά πλέον έχουμε και τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο. Σωστά. Υπήρξε κίνηση, υπήρξε ανταπόκριση, ήρθε κόσμος? Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, δηλαδή έχουν βγει όλοι να κάνουν μια βόλτα και βλέπω, παρατηρώ ότι προσπαθούν όλοι να στηρίξουν όλες τις επιχείρησεις. Δηλαδή, μπορούν από εμάς να πάρουν ένα καφέ, θα πάνε στον απέναντι να φάνε κάτι, έτσι ώστε να στηριχτούμε και οι δύο. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που παρατηρώ, είναι η αλήθεια. Και υπάρχει αρκετή κίνηση έξω. Είναι και ηλιόλουστα σήμερα, ο κόσμος το ευχαριστιέται ιδιαίτερα. Μάλιστα. Ναι. Επιχειρείτε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να επιστρέψετε σε ρυθμούς κανονικότητας με τους εμβολιασμούς. Τι ακούτε? Ακριβώς αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ότι έχουν γίνει πάρα πολλοί εμβολιασμοί. Έχει εμβολιαστεί περίπου το 50 με 60% του πληθυσμού. Προχωράμε με γοργούς ρυθμούς και πραγματικά είμαστε στην αναμονή για κανονικότητα των πραγμάτων. Βήμα-βήμα, υπομονετικά, έχει πράξει πάρα πολύ όλο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει μια χαρά. Στην Ελλάδα επιστροφή το καλοκαίρι, έστω και διακοπές, προγραμματίζεται? Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκα πρόσφατα στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα πράγματα θεωρώ είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα. Εύχομαι πραγματικά ο τουρισμός να πάει πολύ καλύτερα και να έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να βοηθηθεί η χώρα και όλος ο κόσμος. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά το καλοκαίρι φέτος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.